το πρωτάθλημα με τις διακρίσεις τους και δεν έχουν λείψει ποτέ από τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Άι, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο από την Αθήνα. Τι έχεις ετοιμάσει? Ένα ζευγάρι με πλούσια προϊστορία βέβαια. Θα ξεκινήσουμε από ασπρόμαυρα πλάνα της περίοδου 1975-76. Κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι εδώ ο παίχτης που κατεβάζει την μπάλα και δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Γιάννη Ιωαννίδη. Βλέπουμε να σκοράρει ο Σταύρος Χολόπουλος εδώ από ασίστ του Βαγγέλη Αλεξανδρή. Πάλι ο Χολόπουλος πετυχαίνει ένα καλάθι για τον Άρη. Θα ανταποδώσει ο Χρήστος Κέφαλος σε ένα παιχνίδι που ο Άρης επικράτησε με 76-73. Μπάσκετάκι χωρίς τρίποντο. Εδώ. Χωρίς τρίποντο βέβαια. Και εδώ Γιάννης Ιωαννίδης ευστοχή και σε μια βολή κλειδώνοντας την νίκη για τον Άρη για τη σεζόν 75-76. Περνάμε σε χρώμα πλέον. 1980-81 είδαμε τον Ντέιβιτ Στεργάκο να πετυχαίνει ένα καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης, που τότε λεγόταν Νικ Γκάλης, στα πρώτα του στον Άρη, θα ευστοχίσει σε μια βολή. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 85-80 και πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν. Σεζόν 82-83, ένα παιχνίδι με συναρπαστική εξέλιξη. Είδαμε το Δοξάκι να πετυχαίνει ένα καλάθι για τον Άρη. Ανταποδίδει ο Κόντος, ισοφαρίζοντας 70-70 για να φτάσουμε σε μια καθοριστική επίθεση. Ο Δοξάκης βρίσκει τον Παραμανίδη, το σουτ με ταμπλό. 72-70 ήταν το τελευταίο καλάθι του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να τα αποδώσει στη συνέχεια. Εδώ η καθοριστική φάση με τον διαιτή, τον Παναγιώτη Τσολιακίδη, να δίνει ότι η μπάλα βρήκε τα πόδια του Ανδρίτσου. Έδωσε την μπάλα στον Άρη. Χάνει το καλάθι στη συνέχεια ο Γεωργιάδης. Πήρε ο Καραγιώργης. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Άρης επικράτησε 72-70. Πήρε και το πρωτάθλημα και τη σεζόν 82-83. Πρωτάθλημα 84-85. Βλέπουμε και το χρωματιστό παρκέ στο Αλεξάνδριο και το τρίποντο που ήταν η πρώτη χρονιά που θεσπίστηκε στην Ελλάδα. Βίδας, καλάθι του Βίδα μόλις, ναι. Καλάθι από τον Κυριάκο Βίδα. Εδώ ο Πέτρος σταμάτησε μια πολύ ωραία κίνηση και το καλάθι 78-70 νίκη για τον Άρη. Σεζόν 85-86, ο Λιβέρης Ανδρίτσος ευστοχή. Ο Άρης νίκησε εύκολα με 92-79. Εδώ η μαγική ασίστ του Γκάλη στο Μιχάλη Ρωμανίδη και το καλάθι σε ένα παιχνίδι που ο Άρης επικράτησε εύκολα. Και εδώ ένα σημαδιακό παιχνίδι τη σεζόν 92-93. Ο Νίκος Γκάλης πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αντίπαλος της μεγάλης του αγάπης του Άρη και του Παναγιώτη Γιαννάκη. Εδώ ένα σπάνιο στιγμιότυπο, ο Γιαννάκης να μαρκάρει τον Γκάλη και ο Γιαννάκης ευστοχή από πλευράς Άρη. Νίκη για τον Άρη με 63-56 σε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι εκείνης της σεζόν. Ιστορικές εικόνες, σπουδαίες εικόνες, Άκη. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα τη μέρα των ερωτευμένων τέθηκαν αντιμέτωποι. Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 1993 το παιχνίδι. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε? Θα δούμε λοιπόν και ένα παιχνίδι από τη σεζόν 1981-82, χρονιά κατά την οποία ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα, αλλά έχασε στο Αλεξάνδριο προς τα τέλη του πρώτου γύρου με 82-67. Θα δούμε τις φάσεις σε περιγραφή του Χάρη Αλευρόπουλου. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Παναθηναϊκός τώρα στην επίθεση με τον Κόντο, τώρα τον Κατσίνη και τώρα τον Βίδα. Βίδας κάνει το λάθος. Νέο λάθος από τον Βίδα. Την παίρνει ο Γκάλης στον ευνηδιασμό, επιτυχάνει το καλάθι. 78 τώρα η πόντι για τον Άρη που κατακτάει μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία του ανοίγει πάρα πολύ τον δρόμο μπροστά του για πιθανή κατάκτηση ακόμα και του τίτλου. Αν και είναι ακόμα νωρίς, εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι μας τώρα από τον Παραμανίδη στον Γιαννουζάκο, εντυπωσιακή προσπάθεια του Γιαννουζάκου. Επιστέγαμε το καλάθι αυτό, το πολύ ωραίο καλάθι που παρακολουθούσατε. 80 η πόντι για τον Άρη. Γιοργανάς για τον Παναθηναϊκό. Ευστοχή ο Γιοργανάς. Χρειάστηκε να μπει ο Νεγερός Γιοργανάς για να βρει ο Παναθηναϊκός στον δρόμο προς το καλάθι. Ο Γκάλης ανταποδίδει το καλάθι. Παραμανίδης τώρα στον Γκάλη. Το παιχνίδι όμως λίγη. 82-67 το σκόρ υπέρ του Άρη.